Πασχάλη Σταριζής, Γιώργος Θεοφάνος. Μια νύχτα ζόρικη. Άλλη μια συνεργασία λοιπόν των δυο σας. Για να μας κάνετε τις νύχτες ακόμα πιο ζόρικες, πέρα από τη διασκέδαση, αλλά και εμείς στην καρδιά μας, έτσι. Μπα, ο στόχος ενός τραγουδοποιού δεν είναι να κάνει τις νύχτες του άλλου ζόρικες, προς Θεού. Είναι να γλυκάνει. Αν ο άλλος έχει νύχτες ζόρικες, να τις γλυκάνει λίγο. Δεν είναι για να τις δυσκολέψει. Και ο Πασχάλης έχει αυτή την ικανότητα με τη φωνή του να το κάνει αυτό. Θέλω να ξέρω ποια ήταν η ιδέα να γίνει πάλι η συνεργασία. Και των δύο ή κάποιος. Και των δύο. Είχαν περάσει 4 χρόνια από τα υπόγεια, οπότε. Ενώ βρεθήκαμε πριν από 11-12 χρόνια με τον παλιόκερο και μετά με το δικό μου το δρόμο, κάναμε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα να βρεθούμε, και μετά από το υπόγεια νομίζω ότι αυτό το άλμπουμ δικαιώνει και τους δύο μας, με την έννοια του ότι αργήσαμε να συνεργαστούμε, αλλά βρέθηκαν τραγούδια, στίχοι ανθρώπων που τους αγαπάμε και οι δύο και τους εκτιμάμε, και καινούριων ανθρώπων όπως ο Θάνος Παπα-Νικολάου, αλλά και παλαιότερης γενιάς όπως είναι ο Μάνος Ελευθερίου, ο Κώστας ο Φασουλάς και ο Ανδρέας Νιοφυτίδης, που μας έδωσαν διαμαντάκια. Ποιο είναι λοιπόν το κομμάτι που ξεχωρίζεις από αυτές λοιπόν τις δύο τώρα συνεργασίες με τον Πασχάλη Τερσή και που έχεις βαθιά χαραγμένο μέσα στην καρδιά σου? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι από τον πρόσφατο δίσκο. Μετά από 4 δίσκους που κάναμε μαζί, τι να σου πω. Να σου πω για τα προηγούμενα. Σαφέστατα, ο Παλιόκερος πριν και το πρώτο τραγούδι που κάναμε μαζί είναι πολύ χαραγμένος βαθιά μέσα μου. Αν και σαν στίχος μου αρέσει το επόμενο τραγούδι που έγραψε η Εβιδρούτσα στον επόμενο δίσκο, στο δικό μου το δρόμο. Ένα τραγούδι που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ και θεωρώ μια μοναδική στιγμή ανάμεσα στους δυο μας είναι το Δεν Μιλάμε. Είναι το Αγάπη μου όλα καλά. Δεν μιλάμε, και είναι αρκετό μόνο που μιλάνε τα μάτια. Αυτό είναι μια πολύ έτσι σημαντική στιγμή της συνεργασίας μου με τον Πασχάλη, και ελπίζω και αυτός ο δίσκος να φανερώσει τέτοιες στιγμές. Τις έχει κρυμμένες μέσα, ελπίζω να φανερωθούν. Άρα λοιπόν, που αφιερώνουμε αυτό το δίσκο λοιπόν, το δίσκο Σταθμό θα λέγα εγώ για άλλη μια φορά, Σταθμό. Και τον δύο και τον δύο. Όχι μόνο τον Πασχάλη, αλλά και εσένα. Κάτι, εγώ έχω να κάνω και δισκογραφία μετά, 3 χρόνια τώρα. Είναι πολύ συγκινητικό για μένα και το ότι επιστρέφουμε τον Πασχάλη. Είναι σαν μια σιγουριά, αλλά και ένα άγχος διπλό όμως, γιατί έχουν προηγηθεί οι επιτυχίες με τον Πασχάλη, ωραία τραγούδια. Όχι με την έννοια των πωλήσεων, με την έννοια του ένα τραγούδι που να το ξέρει ο άλλος να το τραγουδάει, να το έχει ταυτίσει με δικά του βιώματα. Ελπίζω ότι και ο δίσκος αυτός το ίδιο θα κάνει. Πιστεύω ότι δυσκολεύτηκες και πολύ, γιατί και εσύ είσαι μοναδικός στο είδος, σε αυτό που γράφεις. Λοιπόν, και ξέρουμε όλος ο κόσμος ότι πίσω λοιπόν από ένα Τερζή, μόλις είδαμε και ένα Γιώργο Θεοφάνος, ακόμα περισσότερο η χαρά μας να αγοράσουμε για άλλη μια φορά τον Πασχάλη Τερζή. Ελπίζω. Έτσι. Κοιτάξτε, εμείς επιμένουμε ελληνικά. Με την έννοια του ότι επιμένουμε να κάνουμε τραγούδια. Κάναμε ένα CD με 14 τραγούδια, όχι με 8 και 9 και 10. Ένα χορταστικό άλμπουμ, μια πολύ όμορφη παραγωγή μαζί με τον Θήμιο Παπαδόπουλο εδώ και πολλούς μήνες. Και πιστεύω ότι του αξίζει κάποιος, όχι να πάρει το πάρει ούτε από τους μαύρους, ούτε να το κατεβάσει από το ίντερνετ, αλλά να μπει στη διαδικασία, να το πάρει και να το ακούσει και να το ευχαριστιέται για πολύ καιρό. Νομίζω ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί που κατεβάζουν από το ίντερνετ, μάλλον μια συνεργασία Γιώργο Θεοφάνου με Πασχάλη Τερζή. Να ευχηθώ λοιπόν τα καλύτερα, σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ήσουν κοντά μας. Ευχαριστώ, εγώ ξέρω ότι ο χρόνος σου είναι πολύτιμος εδώ και τρέχει πολύ. Συνέχεια, εντάξει, όλη μέρα. Εντάξει, και να σε περιμένουμε στη Ρόδο το καλοκαίρι, θα περάσει καθόλου? Θα λογαριάζω να κάνω κάτι το καλοκαίρι και σίγουρα αν αποφασίσω να το κάνω. Η Ρόδος είναι από τα πρώτα πράγματα που σκέφτομαι. Έχω τρομερές αναμνήσεις. Ευχάριστες εννοώ από τη Ρόδο. Ήταν η πρώτη μου δουλειά εκεί. Αισθάνομαι πολύ όμορφα στη Ρόδο. Είναι πολύ κοντά στην Κύπρο, ξέρετε, αυτό το συνέστημα. Ιδιαίτερη χαρά μας. Σε περιμένουμε λοιπόν το καλοκαίρι και να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Yeah.
Είναι η γυναίκα μου, τι να πω, εγώ τον κέρδισα. Θα πάω ξύλο το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ σε όλους σας. Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ.